Ημών, Κύριε δόξαση, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάρης και Παναγίας Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάει την φάντασή μας. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα να είναι τα έτη σας. Καθίστε παρακαλώ 3 λεπτά όσοι μπορείτε. Συγχωρέστε με όρθιοι και μη μιλάτε σας παρακαλώ. Μας αξίωσε η χάρη του Θεού μας που είναι Άγιος. Με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο μας τόπο και να ψάλουμε τον εσπερινό και την αυριανή εορτή τιμήσεως της Αγίας Άνης. Να αρχίσουμε δηλαδή την πανήγυρη της εορτής από σήμερα όπως είναι στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Και βρισκόμαστε εδώ στον ευλογημένο μας τόπο, όπου οι πρόγονοί μας είχαν συνηθίσει να βγάζουν τη ζωή μέσα από την καταστροφή της. Είχαν συνηθίσει να χτίσουν με τα ερείπια καινούργιους ναούς και μετά από τα ερείπια άλλους ναούς και να συνεχίζεται η πορεία της ιστορίας για να μπορεί να θεραπεύεται η δυνατότητα αυτή της ζωής
Είναι μια δυνατότητα που θα την παραδώσουμε κι εμείς στους επομένους, όσο μπορέσουμε να τη ζήσουμε και να τη διδάξουμε. Γιατί είναι σημαντικό να ζήσουμε και να διδάξουμε τα απλά πράγματα και αυτό το μαθαίνουμε μέσα στην πίστη μας. Είναι φορές που μας διδάσκουν και εμείς παρασυρώμαστε από αυτό να θεωρούμε πως είναι σημαντικά μόνο τα δύσκολα και τα πολύ μεγάλα πράγματα και τα κατορθώματα. Αλλά η ζωή είναι όμορφη σε όλη της την απλότητα. Και αν δεν επιστρέψουμε στην απλότητα την οποία παραλάβαμε από τους προγόνους μας, έστω καταγεγραμμένη σαν πολιτισμό και σαν ιστορία, θα δυσκολευτούμε και σαν χώρα, αλλά και σαν κόσμος ολόκληρος να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε αρχίσει να υπολογίζουμε πολύ την νοημοσύνη μας. Να θέλουμε μόνο τους έξυπνους ανθρώπους, να θέλουμε μόνο τους ανθρώπους που μπορούν να παράγουν πολλά, που να μπορούν να είναι πρώτοι σε όλα. Αλλά αυτό το παράδειγμα απέτυχε. Το ίδιο παράδειγμα με αυτό που σας λέω τώρα, το έκανε και η Σπάρτη. Είχαν ένα κρεμό εκεί τον Κεάδα και μέσα σε αυτόν τον κρεμό πέταγαν ζωντανά τα παιδιά που θεωρούσαν πως δεν θα ήταν έξυπνα, δυνατά, ψηλά, αρτιμελή και έπαιρναν τα παιδιά από τις μανάδες ή ανάγκαζαν και τις ίδιες και πήγαιναν και τα πέταγαν ζωντανά στον κρεμό για να τα τρώνε τα σκυλιά. Σας φαίνεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά ξέρετε, στην Ελλάδα 450.000 παιδιά το χρόνο δεν γεννιούνται, πεθαίνουν στα νοσοκομεία, τα δημόσια και στις κλινικές σαν αποτελέσματα εκτρώσεων ανεπιτίμητης, δηλαδή εγκυμοσύνης. Επομένως, συνεχίζουμε και εμείς αυτή την παράδοση. Αλλά στον χριστιανισμό καταλαβαίνετε πως η ζωή είναι ιερή. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζήσει, γιατί ο κάθε άνθρωπος με τη σύλληψή του είναι η ευλογία του Θεού, είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος και ψυχή και σώμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως κρυβόμαστε μέσα στον πολιτισμό μας, πίσω από το δάκτυλό μας. Παρουσιαζόμαστε ότι είμαστε πολύ πολιτισμένοι, πολύ μορφωμένοι, πολύ εξαιρετικά άνθρωποι της προόδου. Αλλά καταλαβαίνετε πως δεν διαφέρουμε από εκείνους τους αρχαίους Έλληνες Σπαρτιάτες που έκαναν το ίδιο σε μικρότερο ποσοστό. Η πίστη στο Θεό μέσα από την παρουσία των Αγίων και μέσα από την παρουσία της Αγίας Άννας είναι η δυνατότητα να εκτιμήσουμε τη ζωή. Μπορεί να έχουν γίνει λάθη, αλλά και ακόμα οι άνθρωποι που έχουν κάνει λάθη, που έχουν συμβάλει δηλαδή στο φόνο ενός παιδιού, μπορούν να κάνουν καλύτερα τα πράγματα με μια συμβουλή και μπορεί επίσης ο Θεός να δεχτεί την προσευχή τους και την παραπέρα πορεία τους για ένα καλύτερο κόσμο. Είδατε πως πριν ακόμα εμείς τοποθετήσουμε την Αγία Άννα με μορφή ψηφιδουτού πάνω από την πόρτα της Εκκλησιάς που χτίστηκε από κομμάτια που βρέθηκαν από παλαιότερες βασιλικές και χριστιανικούς ναούς αλλά και άλλα κτίρια, ακόμα και ειδωλολατρικά, όταν χτίστηκε αυτό το μικρό εκκλησάκι, τότε ο αρχιτέκτονας και οι ιερείς θέλησαν να βάλουν πάνω από την πόρτα ένα σταυρό που δίπλα έχει ένα πτηνό το οποίο δείχνει τη δυνατότητα της ζωής και επίσης δείχνει την υποχρέωση που έχει ο ένας προς τον άλλον. Και αν παρατηρήσετε εκεί, θα δείτε ότι επειδή δεν έχει να ταΐσει το παιδί του, τρυπάει το στήθος του και τρέχει αίμα, το πτηνό του, το δημιούργημα του Θεού, για να μπορέσει να ζήσει το παιδί του. Αυτή είναι η πορεία του κόσμου. Αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Αυτή είναι η ζωή. Εμείς αυτή την ώρα που ήρθαμε να τιμήσουμε την Αγία Άννα,
που ντροπιαζόταν σε όλη της τη ζωή επειδή ήταν άτεκνη και ο νόμος ο Ιουδαϊκός ήταν πολύ σκληρός, που δεν την άφηναν ούτε να προσφέρει κάτι στο ναό, αλλά την κοροϊδεύαν επειδή ήταν στήρα. Σε όλη της τη ζωή προσευχόταν και δεν σήκωσε το κεφάλι της και ο Θεός αντάμιψε στο τέλος της ζωής της αυτή την υποταγή και την προσευχή και την καλοσύνη και γέννησε την Παναγία και μπήκε μέσα στη διαδικασία της ιερής ιστορίας του κόσμου. Έτσι λοιπόν, εμείς τιμούμε την Αγία Άννα, παίρνουμε το παράδειγμα του πελεκάνου που τρυπάει το στήθος του για να σώσει το παιδί του και πορευόμαστε προσπαθώντας να αφήσουμε πίσω στην άκρη τις μικρές και τις μεγάλες κακίες μας. Γιατί εγώ περισσότερο, εσείς λιγότερο, έχουμε μικρές και μεγάλες κακίες. Και δεν ανεχόμαστε καθόλου να μας πει ο άλλος ούτε καλημέρα τώρα πλέον. Δεν απαντάμε ούτε στην καλημέρα. Πόσο μάλλον σε μια παρατήρηση, έστω κι αν γίνεται με καλή πρόθεση. Σας παρακαλέσουμε την Αγία Άννα να μας συντρέψει στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να μας δίνεται η δυνατότητα να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού και να υποτασσόμαστε επίσης στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο που είναι η πορεία που οδηγεί στον Θεό μας. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα να είναι τα έτσι. Ευχαριστούμε την Επαρχία που είστε δίπλα μας, να είστε γερός. Ευχαριστούμε. Άγιε Ιερουσαλήμ. Thank you.